αεροσκάφους μας και την επιχείρηση έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστεί ο πιλότος του αεροσκάφους. Γιώργο. Ντένια, είναι χαρακτηριστικό το πόσο προσπαθούν αυτή τη στιγμή να εντοπιστεί ο πιλότος του μαχητικού Μιράζ 2005. Η φρεγάτα Ψαρά άλλαξε πορεία και πηγαίνει προς την Σκύρο, που ήταν στο κεντρικό Αιγαίο. Έχει και οργανικό ελικόπτερο πάνω η φρεγάτα. Έχει απογειωθεί δηλαδή ένα S-70 Σικόρσκι και βρίσκεται ήδη 9 τελικά ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Σκύρου. Ναι. Όπως επίσης έχει απογειωθεί και από το Κοτρόνι Αθώνα ακόμη ένα S-70 του πολεμικού ναυτικού. Το Σούπερ Πούμα της Σκύρου, συγγνώμη, το Σούπερ Πούμα της Χίου και αυτό έχει απογειωθεί. Ένα Σινούκ της αεροπορίας στρατού από τα Μέγαρα έχει απογειωθεί και μαζί και μέσα στο εσωτερικό του υπάρχουν άνδρες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών και ομάδα της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος, όπου θα προσεγγίσουν το αεροδρόμιο της Σκύρου. Ναι. Και από εκεί με πλωτό μέσο θα φτάσουν 9 ναυτικά μίλια στο στίγμα δηλαδή της πτώσης του Μιράζ. Mm-hmm. Για να ξεκινήσουν υποθαλάσσιες έρευνες. Και όπως καταλαβαίνετε είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την πτώση του Μιράζ. Να θυμίσουμε ότι το Μιράζ έπεσε 9 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Σκύρου, δηλαδή την ώρα που έχει πάρει την κάθοδο για την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Σκύρου. Λίγο πριν προσγειωθεί λοιπόν, Γιώργο, έπεσε το Μιράζ. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι στην περιοχή είχε νέφωση και ομίχλη. Παρ' όλα αυτά θεωρείται μια αρκετά καλή μέρα για την περιοχή, η οποία δεν προβληματίζει τους υπταμένους. Όμως ας το κρατήσουμε αυτό σαν ένα στοιχείο. Η πτώση έγινε στις 12:15 το μεσημέρι και έγινε αφού επέστρεφαν τα δύο Μιράζ της Μηναρχία Μάχης από αναχέτηση τουρκικών μαχητικών στο κεντρικό Αιγαίο. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία της αναχέτησης. Ακριβώς. Είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, το είπαμε και νωρίτερα. Είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναχέτησης. Mm-hmm. Επέστρεφαν και ο νούμερο 2 του σχηματισμού ανέφερε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων ότι ο νούμερο 1, δηλαδή ο επικεφαλής του σχηματισμού, έπεσε στη θάλασσα έχει πέσει στη θάλασσα το αεροσκάφος. Και από εκείνη την ώρα είναι λογικό ότι έχει σημάνει συναγερμός και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση αυτή και από αέρος και από θαλάσσης, προκειμένου να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό ο πιλότος του αεροσκάφους, του μαχητικού αεροσκάφους Μιράζ 2005, που έπεσε 9 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Κύρου, με βάση την αναφορά του άλλου πιλότου, του άλλου Μιράζ, που τα δύο Μιράζ είχαν πάρει μέρος στην διαδικασία αναχέτησης. Είχε ολοκληρωθεί, το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, η διαδικασία αυτή, και τα δύο αεροσκάφη, τα δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επέστρεφαν στο αεροδρόμιο της Κύρου. Ήταν λοιπόν στη διαδικασία της προσγείωσης όταν συνέβη η πτώση ενός εκ των δύο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Και πάμε εμείς και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην Αχρίδα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, τον βλέπουμε ήδη τον Νίκο. Ακούσαμε, Νίκο, τις δηλώσεις.